Η κυρία Μαρίνα Σελήνη Κατσαΐτη, η πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ. Να μάθουμε περισσότερα για αυτό το τμήμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχουμε κοντά μας και ήδη μάθαμε κάποια πράγματα μέσα από τα μάτια των φοιτητών, που αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό δείγμα, έτσι, για ένα τμήμα. Ναι, το πιο σημαντικό είναι το πώς βλέπουν οι φοιτητές μας το τμήμα και πώς, όχι μόνο πώς αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσα από τις σπουδές τους, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το πώς νιώθουν αυτοί οι φοιτητές στην οικογένεια του Πανεπιστημίου, γιατί τα παιδιά μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από τις οικογένειές τους τελειώνοντας το σχολείο, έρχονται στο Πανεπιστήμιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα υποδέχεται και εκεί μια οικογένεια και να νιώθουν και φιλικά και να ξέρουν ότι είναι ασφαλή και να ξέρουν ότι τα προσέχουμε και τα αγαπάμε. Και νομίζω ότι αυτό κάπως έχει λίγο ξεχαστεί και είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε. Είναι αλήθεια αυτό, ότι είναι η δεύτερη οικογένειά τους, ας πούμε. Φεύγουν ακριβώς μετά από το σπίτι τους, πηγαίνουν σε ένα άλλο σπίτι, το οποίο νομίζω ότι θέλουν όλοι να είναι ζεστό, να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα τέτοιο σπίτι, δηλαδή σπίτι γνώσης στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα το έλεγα έτσι. Βλέπω και τις εγκαταστάσεις σας, οι οποίες φαίνονται πολύ σύγχρονες κιόλας. Βλέπω γήπεδα, δηλαδή. Είναι πραγματικά. Έχουμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Έχουμε δύο κτίρια, αρκετά μεγάλα θα έλεγα, για να καλύψουν όλες μας τις ανάγκες, και ένα τρίτο κτίριο το οποίο έχει ένα μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 θέσεων, που το χρησιμοποιούμε για εκδηλώσεις, ημερίδες, για ορκομοσίες κτλ. Είναι πραγματικά εξαιρετικές οι εγκαταστάσεις μας και νομίζω ότι και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στις σπουδές ενός φοιτητή και φυσικά και σε εμάς, στο χώρο εργασίας μας. Όλοι νιώθουμε καλύτερα να δουλεύουμε σε έναν όμορφο χώρο και για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό, το πώς νιώθουν τα παιδιά, φαίνεται και στο βίντεο. Και όταν τους ζήτησα να φτιάξουμε αυτό το βίντεο, αμέσως προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν, αμέσως προθυμοποιήθηκαν να είναι μέρος αυτού. Δηλαδή, το αγκάλιασαν πάρα πολύ γρήγορα και ήταν πολύ ένθερμοι υποστηρικτές. Πολύ καλό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε λοιπόν όμως και σε μια περίοδο που τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα ξεκίνησαν τα επαγγελματικά λύκεια, αύριο είναι τα γενικά λύκεια. Θα συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό τους σε πολύ λίγο διάστημα. Να δούμε και τα μόρια σε αυτό το τμήμα, να δούμε και πώς μπορεί κάποιος να εισαχθεί σε αυτή την σχολή. Λοιπόν, εμείς είμαστε ένα τμήμα περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης, είναι ο τίτλος του τμήματος. Είναι όμως ένα τμήμα οικονομικής επιστήμης. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές βλέπουν οι υποψήφοι ότι ανήκουμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ενδεχομένως μπορεί να μπερδεύονται και να νομίζουν ότι έχουμε σπουδές στη γεωπονία ή έχουμε γεωπονικά μαθήματα. Το τμήμα είναι αμιγώς οικονομικό. Έχει φυσικά και την εξειδίκευση στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Και μπαίνουμε από τις πανελλαδικές εξετάσεις από την οικονομική κατεύθυνση, από εκεί δηλαδή που επιλέγουν τα παιδιά για να μπουν σε οποιοδήποτε οικονομικό τμήμα των πανεπιστημίων της επικράτειας. Είμαστε ένα νέο τμήμα και η βάση μας είναι αρκετά προσιτή. Είμαστε αναπτυσσόμενοι. Βρισκόμαστε σε φάση αξιολόγησης από την ΕΘΑΕ και ελπίζουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όπως έχουν ξεκινήσει άλλωστε και υπάρχουν πολύ θετικοί ιονοί. Έχουμε και την στήριξη και από την τοπική κοινωνία, αλλά πιστεύω από τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής και από την κεντρική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι όταν ένας φοιτητής φεύγει από το σπίτι του, όπως είπαμε και πριν, για να πάει να σπουδάσει ενδεχομένως σε έναν ξένο τόπο, είναι πολύ σημαντικό, πέρα από την
από τις επιστήμες, να ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει ενάρτια, εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, ότι οι καθηγητές δεν υπολείπονται σε τίποτα των καθηγητών που είναι σε κεντρικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ιστορία φυσικά, να γνωρίζουν και ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η Άμφισσα είναι μια μικρή πόλη που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Έχει κανένας πρόσβαση εύκολα από παντού. Και επίσης είναι πολύ φιλική η κοινωνία προς τους φοιτητές. Και αυτό που παρατηρώ, γιατί και εγώ γύρισα σχετικά πρόσφατα από το εξωτερικό. Ήμουν στο εξωτερικό 15 χρόνια και γύρισα και ζω στο Γαλαξίδι και δουλεύω στην Άμφισσα. Βλέπω το πόσο εύκολα και γρήγορα το σώμα του Πανεπιστημίου έχει γίνει σώμα της κοινωνίας της Άμφισσας. Και νομίζω Μάλιστα. ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται πως είναι πολύ σημαντικό και αυτά που είπατε κυρίως είναι καλά να τα ακούει ο φοιτητής, ο εκάστοτε φοιτητής που θέλει να... Ο φοιτητής, μαθητής που θέλει ουσιαστικά να μπει σε κάποια σχολεία όπως αυτή, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο το τμήμα γεωπονίας, δεν είναι ότι θα μπει εκεί και θα βγει γεωπόνος, ας πούμε, γιατί κάτι τέτοιο μάλλον σου έρχεται κατευθείαν στη σκέψη, αλλά μπορεί να ακολουθήσει και τον κλάδο των οικονομικών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να έρθει και με εσάς σε επικοινωνία άμεσα, δηλαδή να καλέσει κάπως να μάθει, αν ενδιαφέρεται κάποιο παιδί άμεσα να σας καλέσει. Βεβαίως, έχουμε καταρχάς όλες μας τις πληροφορίες. Αν κάποιος γράψει στο Google, ας πούμε με γκρίκλις, έτσι να το πω λίγο στην καθημιλουμένη, όπως τα λέμε εμείς που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Ναι, βέβαια. Αν και τα παιδιά έτσι συνεννοούνται. Ακριβώς. Και εμείς πρέπει να μπορούμε να συνεννοούμαστε με τα παιδιά να μιλάμε τη γλώσσα τους. Ακριβώς. Αν κάποιος λοιπόν γράψει στο Google ΠΟΑ ΑΟΑ, όπως το λέω, ΠΟΑ ΑΟΑ AUA, θα του βγάλει κατευθείαν την ιστοσελίδα του τμήματος. Ακριβώς. Την ιστοσελίδα του τμήματος, πέρα από όλες τις πληροφορίες που αφορούν το τμήμα, τις σπουδές, τα προγράμματα, τα μαθήματα, τα εξάμηνα, τα πάντα, τα μαθήματα επιλογής, τα υποχρεωτικά. Υπάρχουν όλα τα προφίλ των καθηγητών, υπάρχει το δικό μου, υπάρχουν τα email, υπάρχουν τα τηλέφωνα της γραμματείας. Είμαστε όλοι προσβάσιμοι. Προσωπικά απαντάω σε όλα τα mail που δέχομαι και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, εάν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφοι, με πολύ μεγάλη χαρά θα απαντήσω και έχουμε και υλικό το οποίο είναι ενημερωτικό και το προωθούμε σε σχολεία και σε φροντιστήρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή και για την ευκαιρία να προβληθούμε, γιατί καλά. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η ανάγκη. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και θέλουμε να πετύχει αυτό το ευχόμαστε τμήμα και εμείς. Εν τω μεταξύ, να πω ότι έριξα μια ματιά στην σελίδα σας. Είναι πολύ όντως ενημερωμένη, με πολύ βασικά στοιχεία που χρειάζονται σε έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται να μπει σε αυτό το τμήμα. Κυρία Κατσαίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.